Έχω τον κύριο Σιντιχάκη από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, για να μας πει, τον βουλευτή του ΚΚΕ, για να μας πει πώς είδε την όλη κατάσταση και να μας δώσει το σχόλιο του. Καλημέρα κυρία Λάπα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση ήταν μια προσπάθεια δίδοντας έτσι ένα ιστορικό χαρακτήρα σε αυτή την Ελληνογαλλική Συμφωνία. Θα έλεγα όμως ότι ματαιοπονεί, γιατί πολύ γρήγορα θα αποκαλυφθεί ποιος είναι ο πραγματικός στόχος αυτής της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας. Δηλαδή... Και το λέω αυτό διότι, και πρέπει να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, πρέπει να γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις αυτών των συμφωνιών. Θεωρούμε εμείς ως ΚΚΕ ότι δεν αφορά πραγματικά την άμυνα της χώρας, την προστασία δηλαδή της εδαφικής της ακεραιότητας, την υπεράσπιση της κυριαρχίας, των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν μπορεί να υπηρετήσει λαϊκά συμφέροντα. Όπως αυτή η συμφωνία, έτσι και άλλες συμφωνίες. Δεν μπορεί να υπηρετήσει τα συμφέροντα. Θα σας πω κάτι, κύριε Σιντιχάκη. Γράφτηκε σήμερα στον τουρκικό τύπο, αν δεν το γνωρίζετε, ότι η Ελλάδα έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη συμφωνία με την Γαλλία και κυρώθηκε αυτή η συμφωνία μέσα από την Ελληνική Βουλή εναντίον της Τουρκίας. Δηλαδή, κάπως το εισέπραξε και η Τουρκία, η γείτονος χώρα, η οποία ουσιαστικά αυτό που λέει κάθε φορά είναι ότι πρέπει να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά, ότι θα σας ρίξουμε στη θάλασσα όπως το 22, ότι εμείς θα ξαναμπούμε στην Κύπρο ή θα ξανακάνουμε τα πράγματα όπως στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε ότι τα ακούτε κι εσείς, δεν τα ακούτε κι εσείς. Ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα αυτών των συμφωνιών. Ναι. Και η μεγάλη εικόνα τέτοιου είδους συμφωνιών έχει να κάνει με την οικονομία. Υπηρετεί δηλαδή ανάγκες όχι του ελληνικού λαού, αλλά ουσιαστικά στοχεύει να υπηρετήσει το εγχώριο, τον ντόπιο κεφάλαιο, που θέλει να συμμετάσχει ενεργά σε αυτό το πλιάτσικο που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, στους οικονομικούς, στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, που κλιμακώνονται όχι μόνο στην περιοχή μας, στη μικρή εικόνα δηλαδή της αντιπαράθεσης Ελλάδας-Τουρκίας, εδώ επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βλέπετε τις μεγάλες αντιπαραθέσεις και τους ανταγωνισμούς ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Κίνας, Ρωσίας, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση που δίνει ο ένας τον άλλον, ακριβώς γιατί ο καθένας από αυτούς θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά του γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα. Δηλαδή άλλα συμφέροντα έχει η Νέα Δημοκρατία και άλλα ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σιντιχάκη. Όχι, δεν λέω αυτό. Απαντάω στο ερώτημα που μου λέτε γιατί η Τουρκία θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία ενάντια της. Θα έλεγα ότι είναι μια συμφωνία που εξυπηρετεί το ελληνικό ντόπιο κεφάλαιο στην κόντρα, στην αντιπαράθεση με το αντίστοιχο τουρκικό κεφάλαιο για το ποιο από τα δύο θα πάρει μέρος ή αν θέλετε το μεγαλύτερο κομμάτι από τη λία του πλιάτσικου που γίνεται στην περιοχή μας. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να υποθεί έτσι από την πλευρά της Τουρκίας. Πρέπει να απασφαλιστεί με την χρυσόσχομη του φόβου ότι απειλούμαστε από την Ελλάδα, όπως αντίστοιχα και η πολιτική στην Ελλάδα που λέει ότι ξέρετε ο εξανατολάς κίνδυνος. Όχι ότι δεν είναι υπαρκτός, αλλά θέλω να σας δείξω ποια είναι η οικονομική βάση αυτών των συμφωνιών που γίνονται έτσι. Άρα λοιπόν η συμφωνία αυτή, όπως είπα και άλλες παρόμοιες συμφωνίες που έχουν γίνει στο παρελθόν, όπως και η συμφωνία για τις βάσεις, η οποία είναι πρώτων πυλών. Έτσι, και μιλάμε για μια συμφωνία για τις βάσεις, η οποία θα είναι πενταετής διάρκεια, μετά θα πάει επαόριστον και τα λοιπά, θα επεκταθούν οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν εδώ η Ελλάδα εμπλέκεται στα επιδυτικά σχέδια του ΝΑΤΟ, γιατί η Γαλλία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι, εμπλέκεται στα επιθετικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, στην περιοχή του Σαχέλ, στην Υποσαχάρια Αφρική. Άρα λοιπόν εδώ χοντρένει το πράγμα πολύ περισσότερο. Και ξέρετε, επειδή γίνεται πάρα πολύ κουβέντα, το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης ποια είναι, ότι ξέρετε, με αυτή τη συμφωνία ενεργοποιείται η ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή την βοήθεια που πρέπει να παράσχει η μία χώρα προς την άλλη σε περίπτωση απειλής.
Βέβαια, πρόκειται για πολύ μεγάλη απάτη το θέμα της ρήτρας αμυντικής συνδρομής, διότι έτσι κι αλλιώς αυτοί συμπεριλαμβάνονταν στην ιδρυτική συνθήκη του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, περιλαμβάνεται στο Ευρωσύνταγμα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν ενεργοποιήθηκε αυτή η ρήτρα αμυντικής συνδρομής όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες τώρα, για να προστατεύσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, αν θέλετε και απέναντι στις απειλές της Τουρκίας, για να παρεμποδίσει τις καθημερινές παραβιάσεις, για παράδειγμα, του ελληνικού εναέριου και θαλάσσιου χώρου. Η Τουρκία δεν είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ενεργοποιήθηκε ποτέ η ρήτρα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις που ανέφερα, απειλών και παραβιάσεων? Νομίζω ότι το είπε και ο κ. Κουτσούμπας αυτό στη Βουλή χθες. Ακριβώς. Μήπως έγινε πρόσφατα με την παρουσία τουρκικών πλοίων ανατολικά της Κρήτης? Όχι βέβαια. Μήπως ενεργοποιήθηκε όταν απειλούσαν τη χώρα μας και όταν εξέδιδαν ναύτες για έρευνες στο Καστελόριζο μέχρι και την Κυπριακή ΑΟΣ? Όχι. Άρα λοιπόν, ας αφήσουν τις υποκρισίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται. Βέβαια, είχε σκληρό πρόσωπο ο κ. Μπάιντεν σε σχέση με τον Ερντογάν. Καμία σχέση με αυτό που είδαμε όσον αφορά τον κ. Τραμπ. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές και αυτούς τους εξοπλισμούς που θέλει να κάνει η Τουρκία, οι οποίες είναι με το ένα μάτι στη Δύση και με το άλλο στην Ανατολή, μπλοκάρουν κάπως τα πράγματα. Πάμε λιγάκι να δούμε. Θέλω ένα μικρό σχόλιο, γιατί αντιλαμβάνομαι και τη θέση σας και τη στάση σας και κατεβαίνετε στον δρόμο συχνά κτλ. Για την χθεσινή επέτειο αυτής της ιστορικής απόφασης σε σχέση με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Κατεβήκατε μαζί με τον λαό ως ΚΚΕ στον δρόμο, στα προπυλακές Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς. Όλη την Ελλάδα. Στην πρωτεύουσα, στην συμπρωτεύουσα, σε ολόκληρη τη χώρα και εδώ που είμαι στην Κρήτη, ήταν ένα χειρό μήνυμα. Mm-hmm. Δυνατό, κοφαντικό, και δείχνει τα αντανακλαστικά του αυτός ο λαός και αυτή η νεολαία. Ότι δεν εφησυχάζει. Mm-hmm. Γιατί δεν φτάνει μόνο που η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής είναι στη φυλακή, αλλά για το γεγονός ότι πρέπει να επαγγελθούμε καθημερινά και να σηκώνουμε τείχος απέναντι στους φασίστες. Και κυρίως στο σύστημα που τους γεννά και τους στρέφει. Και αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα χθες, από άκρη σ' άκρη στη χώρα, για την επέτειο από τον ένα χρόνο από την... Ξέρετε ότι όταν γεννιούνται τέτοια μορφώματα, κάτι δεν κάνει καλά και η πολιτεία, και εννοώ η πολιτεία η οποία έχει να κάνει με τα κόμματα. Κάποιος δεν εκφράζεται και κάπου πάει να εκφραστεί, και μπορεί η έλλειψη παιδείας να δημιουργήσει πράγματα τα οποία ειλικρινά μας κάνουν να αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν και τι εξυπηρετούν. Άρα και εμείς κάτι δεν κάνουμε καλά, οι υπόλοιποι, για να υπάρχουν τέτοια κενά και να βρίσκουν κάποιοι επιτίδη εγκληματίες, χώρο για να έχουν ακροατήριο. Ναι, ότι ο φασισμός είναι γέννημα θρέμα του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος, νομίζω ότι το έχει απαντήσει η ίδια ιστορία. Και μπροστά, αν θέλετε, σε αυτές τις εξόρθαμες δολοφονικές δράσεις αυτών των φασιστικών εγκληματικών ομάδων που δρούν στο σκοτάδι, έρχονται, αν θέλετε, κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και παράγοντες, θα έλεγα, της αυτοδιοίκησης, και με αφορμή, αν θέλετε, την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, με ύπουλες συκοφαντίες περί ολοκληρωτισμού, αθωών. Κύριε Συντηχάκη, ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης είπε ότι προσοχή στον αριστερόστροφο φασισμό. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι τα δύο άκρα υπάρχουν. Δεν υπάρχει μόνο ένα άκρο. Ένα σκηνή έχει δύο άκρα. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων που δεν εμφανίστηκε τώρα. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσπαθεί να βάλει στον ζυγί ποιους, τους θύτες και τα θύματα. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο η ναζιστική Γερμανία με το κόκκινο στρατό, με τη Σοβιετική Ένωση που έδωσε δύο Ελλάδες, 20 εκατομμύρια νεκρούς, θύματα, καταστροφές κτλ. Μάλιστα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι γίνεται μια συνολικότερη προσπάθεια να ενθαρρυνθεί αυτή η θεωρία των δύο άκρων, για να σκεπαστούν και τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας, να σκεπαστούν, αν θέλετε,
οι πολιτικές ανοχής απέναντι σε αυτά τα μορφώματα που υπάρχουν και σήμερα. Και μην πάμε πάρα πολύ μακριά. Δείτε πώς στηρίχθηκε το πραξικόπημα στην Ουκρανία και την εδραίωση φασιστικών δυνάμεων εκεί. Μάλιστα. Για τα κομμουνιστικά συνέδρια και συνέδρια που στείλονταν παντού. Κύριε Συντυχάκη, άρα λοιπόν ο λαός πρέπει να επαγρυπνεί και να δίνει τη μάχη όχι μόνο απέναντι στα φασισταριά της χώρας μας, αλλά απέναντι και στις πολιτικές που τους ανέχονται και σε ένα ολόκληρο σύστημα που τους γεννά και τους θέλει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα. Παρακαλώ. Καλά, καλή συνέχεια.